τη δεύτερη καθολική επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου. Σελίδα 1084, τη δευτέρα καθολική επιστολή του Ιωάννου. Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή Κυρίαν και προς τα τέκνα αυτής τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία, και όχι εγώ μόνος, αλλά και πάντες συγνωρίσαντες στην αλήθεια, δια την αλήθειαν ή της μένη εν ημίν, και θέλει είστε με θυμών εις τον αιώνα. Ή με θυμών χάρις, έλεος, ειρήνη, παρά Θεού Πατρός και παρά Κυρίου Ιησού Χριστού του Υιού του Πατρός εν αληθεία και αγάπη. Εχάριν πολλά, ότι έβρικα εκ των τέκνων σου τεινάς, περιπατούντας εν τη αληθεία καθώς εντολήν ελάβομεν παρά του Πατρός. Και τώρα σε παρακαλώ, Κυρία, ουχίως γράφων προς εντολή νέαν, αλλά εκείνη την οποία ανήχομεν απαρχής να αγαπώμεν αλλήλους. Και αυτήν η αγάπη είναι περιπατώμεν κατά τα εντολάς αυτού. Αυτήν η εντολή καθώς οικούσατε απαρχής να περιπατείτε εις αυτήν. Διότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμο, ήτινες δεν ομολογούσιν Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή, ότι ούτως είναι ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Προσέχετε εις αυτούς, για να μην χάσομεν εκείνα τα οποία εργάστημεν, αλλά να απολάβομεν πλήρην των μισθών. Πασός της παραβαίνει και δε μένει εν τη διδαχή του Χριστού, Θεόν δεν έχει. Ομένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτως έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν. Εάν της έρχεται προς εσάς και δε φέρει την διδαχήν ταύτην, μη δέχεστε αυτόν ησυχίαν, και μη λέγεται εις αυτόν το χέριν, διότι ο λέγον εις αυτόν το χέριν γίνεται κοινωνός εις τα πονηρά έργα αυτού. Αν και είχα πολλά να σας γράψω, δεν θέλησα δια χάρτου και μελάνης, αλλά ελπίζω να έλθω προς εσάς και να λαλήσω στόμα προς στόμα, δια να είναι πλήρης η χαρά ημών. Σας ασπάζονται τα τέκνα της αδελφής σου της εκλεκτής. Αμήν. Κάποτε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ρώτησε τους μαθητάς του όταν ήταν εν σαρκή, τι να με λέγουσι οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, και οι μαθητές απάντησαν αυτά που είχαν ακούσει, ότι είσαι ένας των προφητών, ότι είσαι ο Ιερεμίας ο προφήτης, ότι είσαι ο Ιωάννης τον οποίον απεκεφάλισε ο Ηρώδης. Τα καλά του είπαν, γιατί οι άνθρωποι έλεγαν ότι είναι αιρετικός, ότι είναι ο Βελζεβούλ ο άρχον των δαιμονίων, ότι ήταν αυτός ο οποίος είχε έρθει με ψεύδι για να γκρεμίσει την αληθινή θρησκεία του Ισραήλ, που ήταν αληθινή, αλλά αληθινοί δεν ήταν οι εκφραστές της, τους οποίους ο Κύριος αποκάλεσε γραμματείς και φαρισαίους υποκριτές, και οι οποίοι στο όνομα του Θεού σταύρωσαν, θανάτωσαν τον απεσταλμένον του Θεού, αλλά για κατεσχήν τους και για απώλειά τους. Και στο τέλος ρώτησα και τους μαθητάς, τι με λέτε εσείς ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Και ο Πέτρος με αληθινή αποκάλυψη Θεού, γιατί άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει και να ομολογήσει την ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος είπε «Συ» και βλέπε μπροστά του έναν άνθρωπο 30 χρονών, ταπεινό, που γύριζε γύρω-γύρω το Ισραήλ και έφερε μια καινούργια διδασκαλία, το Ευαγγέλιο του, αλλά ήταν δύναμη του Θεού επάνω του, γιατί θεράπευε πάσα νόσων και πάσα ασθένεια και ανέστενε ακόμη και νεκρούς. Και ο Πέτρος του είπε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο κεχρισμένος του Κυρίου, ο απεσταλμένος του Κυρίου, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Θεός ο αληθινός. Και ο Κύριος μας μπροστά και επάνω σε αυτή την ομολογία
είπε κάτι γραμμένο στο Λόγο του Θεού που μένει στον αιώνα. «Συ είσαι Πέτρος», αν και το λέγανε Σίμωνα που σημαίνει άχυρο, αλλά έχοντας αυτή την ομολογία, ο Θεός σε μεταμόρφωσε σε πέτρα, σε βράχο. «Συ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα, την ομολογία σου, εγώ Ιησούς Χριστός θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Και πύλες Άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Και η Εκκλησία μου θα είναι η δόξα μου. Και η Εκκλησία μου θα είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος. Και η Εκκλησία μου θα είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και η Εκκλησία μου θα είναι η νύμφη μου. Και η Εκκλησία μου θα είναι το σώμα μου, όπου κεφαλή της θα είμαι εγώ, Ιησούς Χριστός. Και η Εκκλησία μου θα έχει δύναμη, όχι γήινη. Μικράν δύναμη γήινη θα έχει, αλλά ουράνια, τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Και με την Εκκλησία μου θα γκρεμίσω τα έργα του διαβόλου. Θα καταστρέψω, θα κατεδαφίσω και θα ξεριζώσω κάθε φύτευμα και κτίσμα ανθρώπινο, γήινο, ζωώδες, δαιμονιώδες. Θα κάνω μετάθεση όλων των σαλευωμένων και με την Εκκλησία μου θα υψώσω και θα αποκαλύψω τα ασάλευτα, τα αιώνια. Με την Εκκλησία μου θα κατεσχύνω το διάβολο. Με την Εκκλησία μου θα υψώσω και θα δοξάσω το όνομα του Πατέρα μου. Με την Εκκλησία μου. Και με την Εκκλησία μου θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων. Και σε αυτή η Εκκλησία, η παγκόσμια, η αόρατο στον ουρανό, οι κοιμηθέντες εν Χριστώ και οι ορατοί επί της γης, σε όλη τη γη, είναι αυτή με την οποία ο Θεός θα αλλάξει τα πάντα, θα μεταμορφώσει τα πάντα. Είναι αρκετό μία μικρή τοπική εκκλησία, γιατί η παγκόσμια εκκλησία αποτελείται από τοπικές εκκλησίες. Μία μικρή τοπική εκκλησία, ασήμαντη στα μάτια των ανθρώπων, ένδοξη στα μάτια του Θεού. Με αυτήν ο Θεός διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω να γκρεμίσει, να καταστρέψει, να ξεριζώσει τα πάντα, να καταφυτεύσει και να οικοδομήσει νέα πράγματα. Κάποτε ο Θεός το έκανε με έναν άνθρωπο, τον Μωυσή, ο οποίος ήταν προφήτης του Θεού εκλεγμένος, και με ένα λαό που δεν ήταν ο πολυπληθέστερος, ούτε ο καλύτερος, ούτε ο πιο ένδοξος, ίσα ίσα ήταν ο λιγάριθμος, επαναλαμβάνω, σκληροπρόσωπος, σκληροκάρδιος, σκληροτράχυλος, αλλά με ένα λαό, μάλλον με έναν άνθρωπο, τον Μωυσή, και με ένα λαό εγκαθίδρυσε τη βασιλεία του επί της γης. Έστησε το θρόνο του Δαβίδ, πάνω στον οποίο θα καθίσει ο Χριστός και θα βασιλεύσει πάνω στο όλη τη γη, και εν τέλει στους ουρανούς ο Χριστός με την Εκκλησία του. Σε αυτή λοιπόν την Εκκλησία ο Απόστολος Ιωάννης στέλνει την επιστολή αυτή, και ο Χριστός σε μας, για να γνωρίσουμε, να κατανοήσουμε ποια είναι η Εκκλησία, πώς πρέπει να είναι η Εκκλησία εκείνη, η μικρή, η ασήμαντη ανθρώπινα, η τοπική, με την οποία ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, θα δοξάσει τον Πατέρα Του.
αυτήν τη μικρή, τοπική και ασήμαντη εκκλησία, ο Απόστολος Ιωάννης, ο Χριστός σήμερα την αποκαλεί εκλεκτή κυρία. Κυρία γιατί έχει σύζυγο τον Ιησού Χριστό νυμφίο. Εκλεκτή γιατί την έκλεξε ο ίδιος ο Θεός. Γιατί κανένας άνθρωπος που βρίσκεται εδώ δεν ήρθε με ανθρώπινη δύναμη, με ανθρώπινη ικανότητα, από ανθρώπινες ενέργειες. Όλοι μας ένας-ένας που βρισκόμαστε εδώ ήρθαμε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δια του Ιησού Χριστού. Όμως το κρίσιμο σημείο είναι πώς πρέπει να είναι η Εκκλησία αυτή. Πολλοί πέρασαν από τον Ισραήλ, ένας ήταν ο Ιησούς του Ναβί, που έκαμε κατά πάντα όσα ο Θεός με το δούλο του το Μωυσή του είπε. Ένας ήταν, ο οποίος μεταμόρφωσε έναν λαό και τον κατέστησε θριαμβευτή και απόλαυσε κατά πάντα όλες τις επαγγελίες του Θεού. Ποια είναι αυτή η Εκκλησία? Και το πρώτο χαρακτηριστικό σημείο είναι όχι τι βλέπουμε εμείς, αλλά πώς βλέπει αυτή εδώ με τη χάρη του Χριστού να γίνουμε έτσι την τοπική Εκκλησία. Πώς τη βλέπει ο Θεός πρώτον και τι θέλει από μας ο Θεός δεύτερον. Την εκλεκτή κυρία, την κυρία του Κυρίου, ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ομολογεί ότι ο Πατέρας μου έδωσε πάσαν εξουσίαν στον ουρανό και στη γη και συνεχίζει και εγώ δίδω πάσαν εξουσίαν σε εσάς, στην Εκκλησία μου, να πατάτε απάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Ποια είναι αυτή η Εκκλησία? Μάλλον καλύτερα πώς τη βλέπει ο Χριστός, πώς τη βλέπει ο Λόγος του Θεού, καθώς λέγει ότι ο λαός Ισραήλ, τον οποίον ο Ιησούς του Ναβί οδήγησε σε αυτή τη δόξα να εκπληρωθούν σε αυτούς όλες οι επαγγελίες του Θεού, κανείς να μην μπορεί να ισχύσει και κανένας λόγος του Θεού να μην πέσει στη γη. Αυτή η Παλαιά Διαθήκη είναι η Άγαρ. Γιατί ο Αβραάμ γέννησε δύο τέκνα. Και αυτό είναι παραβολικό. Τον Ισμαήλ από την Άγαρ κατά σάρκα, που είναι η Παλαιά Διαθήκη, η Ιερουσαλήμ αυτή, που τα τέκνα της είναι γεννημένα προς δουλεία. Αλλά υπάρχει και η άλλη γυναίκα, η Στήρα, η Σάρα, που γέννησε και αυτή τον Ισαάκ, αλλά εκ της υποσχέσεως και της επαγγελίας του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού γράφει «Εφράνθητη η Στήρα, η Σάρα, η μητήκτουσα, έκβαλε φωνή και βόησον η μειοδύνουσα, γιατί εν τέλει τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούσης στον άντρα». Και αυτή η Καινή Διαθήκη, η Δεύτερη Διαθήκη, η Εκκλησία του Θεού, του Ζώντος, ο οίκος του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, είναι η ελευθέρα, η Άνω Ιερουσαλήμ, η μήτυρ πάντων ημών. Αυτή είναι η τοπική εκλεκτή κυρία. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Η Άνω Ιερουσαλήμ, η μητέρα μας, η μητέρα πάντων ημών, και είναι γραμμένο τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνεται καλό. Και έχουμε υποχρέωση να τιμάμε, να φροντίζουμε, να προσέχουμε την Εκκλησία του Θεού που είναι τα αδέλφια μας. Που δεν είναι τα ντουβάρια, είναι τα αδέλφια μας. Να τα τιμάμε γιατί είναι η Εκκλησία του Θεού για να μας γίνεται καλό. Να τα αγαπάμε
Και αυτή την εκκλησία ο Θεός τη βλέπει. Όχι όπως την παλιά εκκλησία το όρος Σινά, στο οποίο ο Θεός κατέβηκε με φωτιά, με ζόφο, με σκότος, με ανεμοστρόβιλο, με σάλπιγγα ήχου και με φωνή λόγων, που όσοι βρέθηκαν εκεί τρομοκρατήθηκαν, φοβήθηκαν. Και αυτός ο Μωυσής ακόμη είπε: έμφοβ, κατάφοβος και έντρομος είμαι μπροστά στην παρουσία του Θεού. Εμείς εισήλθαμε και αυτή είναι η εκλεκτή κυρία. Τουλάχιστον έτσι τη βλέπει ο Θεός. Έτσι μας βλέπει ο Θεός. Υπό προϋποθέσεις που θα δούμε στη συνέχεια. Όρος Σιών. Όχι όρος Σινά. Και όμενον, ψηλαφόμενον. Αλλά όρος Σιών. Αψηλάφητο. Ασάλευτο, ουράνιο, αιώνιο. Πόλη Θεού ζώντος. Είμαστε μια πολιτεία που κατοικεί ο Θεός ο ζωντανός, που ανήκουμε στο Θεό δια του Ιησού Χριστού. Πόλη Θεού ζώντος. Επουράνιο Ιερουσαλήμ. Όχι η Ιερουσαλήμ που γεννά τα τέκνα της προσδουλία, αλλά η Ιερουσαλήμ ελευθέρα που γεννά τα τέκνα της προσελευθερία. Είμαστε ελεύθεροι δια του Ιησού Χριστού, γιατί είμαστε τέκνα της Άνω Ιερουσαλήμ. Εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Και αν στον ουρανό γίνεται μεγάλη χαρά για έναν αμαρτωλό που μετανοεί, για όλους εμάς γίνεται πανηγύρι στον ουρανό, δοξολογία. Άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα του Άγιο, όλος ο ουρανός δοξολογεί, δοξάζει, πανηγυρίζει για την εκλεκτή κυρία του Κυρίου. Αλλά και εις Θεόν Κριτήν πάντων. Εδώ είναι ένας Θεός που κρίνει τους πάντες. Και μπροστά στο Θεό όλοι είμαστε αμαρτωλοί, άθλοι, άχρηστοι. Για την κόλαση. Γιατί είναι Άγιος, τέλειος. Ενώ εμείς εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Ούτε ένας δεν είναι που δεν είναι αμαρτωλός. Ούτε ένας. Αλλά ταυτόχρονα ο Θεός με ρύμνησε και υπάρχει και νέας διαθήκης μεσίτης ο Ιησούς Χριστός, που το αίμα του καθαρισμού του, το αίμα του τρέχει και καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας, και το οποίο φωνάζει εκ της γης ότι εγώ ο Ιησούς έχισα το αίμα μου για τα παιδιά σου, Πατέρα. Αυτή είναι η Εκκλησία, έτσι τη βλέπει ο Χριστός, έτσι τη βλέπει ο Θεός. Είναι η δόξα του απαυγάσματος της δόξης του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι το απαύγασμα της δόξης του Θεού. Και εμείς, η εκλεκτή κυρία, η μικρή, η ασήμαντη, είμαστε η δόξα αυτού τον οποίον ο Θεός αποκαλεί απαύγασμα της δόξης του. Είμαστε η δόξα σε κάθε τι που είναι ένδοξο, αιώνιο στην παρουσία του Θεού. Αυτός είσαι, μην το ξεχνάς. Αυτόν σε έκανε ο Θεός, μην το παραβλέπεις. Μην κοιτάς την αδυναμία σου. Κοίτα τον εαυτό σου σήμερα, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας αλλά και τον αδελφό μας με το βλέμμα του Λόγου του Θεού. Με το βλέμμα του Θεού είσαι η δόξα του ένδοξου, του απαυγάσματος της δόξης του Θεού, του Ιησού Χριστού. Αυτός είσαι, αυτή είσαι. Πες αμήν, αδερφέ. Αυτοί είμαστε.
Μα δι, έχω τα χάλια μου. Είμαι αμαρτωλός, είμαι αποστάτης, είμαι χάλια. Ό,τι και να είσαι, είσαι η δόξα του Χριστού. Για σένα πέθανε ο Χριστός και θέλει να σε κάνει εκλεκτή κυρία. Δόξα στο Θεό. Ευγνώμονες. Απίστευτα πράγματα μας φανερώνει ο Θεός. Για αυτή λοιπόν την εκλεκτή κυρία, ο Απόστολος Ιωάννης τότε, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός σήμερα μας μιλάει και μας λέει: σας αγαπάω. Σε αγαπάω όχι γιατί είσαι όμορφη, ούτε γιατί είσαι ευλογημένη, ούτε γιατί κάνεις νηστείες και προσευχές. Σ' αγαπάω γιατί η αλήθεια είναι σε σένα και μέσα σου. Γιατί ενδιαφέρεσαι μόνο για την αλήθεια. Και εμείς το φωνάζουμε με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε, ότι ένα πράγμα θέλουμε, την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν θέλουμε να εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά, δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ο καλός μας ο ποιμένας θα μας οδηγεί μέσα από τρίβους δικαιοσύνης, θα μας οδηγεί μέσα από την έρημο, μέσα από τις ταλαιπωρίες, σε βοσκές χλωερές και σε υδατανά παύσεως. Και οι βοσκές οι χλωερές για μας είναι ο Λόγος του Θεού, και τα ύδατα της αναπαύσεως για μας είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και εκεί θα μας οδηγεί και θα αναπαύεται η ψυχή μας μόνο ο καλός μας ο ποιμένας, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ομολογούμε και φωνάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας: δεν θέλουμε να κάνουμε λάθος. Θέλουμε την αλήθεια σου μόνο, Κύριε. Θέλουμε να περπατάμε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Θέλουμε να ζούμε με την αλήθεια σου. Και η απάντηση είναι: μόνο ο Θεός, μόνο ο Λόγος του Θεού είναι απόλυτη αλήθεια, και μόνο ο Χριστός μας τη διδάσκει και μόνο ο Χριστός μας οδηγεί σε αυτήν. Και χαιρόμαστε, γιατί δεν θέλουμε διδασκάλους, δεν θέλουμε καθηγητές, δεν θέλουμε θεολόγους. Θέλουμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δεν θέλουμε διδασκάλους, δεν θέλουμε καθηγητές. Τους βδελίτεται η ψυχή μας. Δεν θέλουμε θεολόγους. Θέλουμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δεν θέλουμε σχολεία, δεν θέλουμε πανεπιστήμια. Ένα είναι το σχολείο μας, η εκλεκτή κυρία που μας διδάσκει ο Χριστός μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Το βροντοφωνάζουμε, παρακαλούμε, οικετεύουμε το Θεό. Δεν θέλουμε να πλανηθούμε. Θέλουμε να περπατάμε ακριβώς στα ίχνη του Χριστού, όπως ακριβώς περπάτησε και ο Ιησούς του Ναβί, στον οποίον ο Θεός είπε: δεν θα μπορέσει να δυνηθεί να σταθεί άνθρωπος εναντίον σου, γιατί εσύ πρέπει να προσεύχεις. Όταν εσύ προσέχεις, πρώτον να κάνεις κατά πάντα το λόγο τον οποίον προσέταξε σε ο Μωυσής, και εμάς το λόγο μας τον προσέταξε ο Χριστός, να μην εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά, και πρόσεχε να μην απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο από του στόματός. Πρόσεχε τι λες. Ο λαλών ας λαλεί λόγια μόνο Θεού. Πρόσεχε τι λες. Και εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Πρόσεχε τι μελετάς, τι διαβάζεις. Ποια βιβλία, ποια βιβλιαράκια. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον πιστεύοντα. Δεν θέλουμε άλλα βιβλία.
Θέλουμε μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ταύτα μελέτα, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Σταύτα μένε, και τότε η προκοπή του θα είναι φανερή στους ανθρώπους, ότι ακριβώς είπε ο Θεός στον Ιησού του Ναβί, που του λέει «Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα». Τι λες, τι διαβάζεις και τι κάνεις. Να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα. Επαναλαμβάνω, να πράττεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα, διότι τότε θα ευωδώνεσαι στην οδό σου, τότε θα φέρεσαι μετασυνέσεως και τότε θα σε κάμω εγώ να θριαμβεύεις. Αυτή είναι η εκλεκτή Κυρία, που η αλήθεια μένει μέσα της και θα συνεχίζει να μένει στους αιώνες των αιώνων, γιατί είναι έτοιμη πάντοτε ό,τι λάθος βρει, κάνει, σκεφτεί, να το αναλλάξει. Δεν δεσμεύεται από το λόγο της, από τις παραδόσεις της. Δεσμεύεται μόνο από το Λόγο του Θεού και από τις παραδόσεις που ελάβαμε από τους πρώτους Αποστόλους της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Αλλά πιο πολύ χαίρομαι, συνεχίζει προς την εκλεκτή Κυρία ο Ιωάννης, πιο πολύ χαίρομαι γιατί μερικοί από τα τέκνα σου όχι μόνο έχουν την αλήθεια μέσα τους, περπατούν και στην αλήθεια. Όχι όλοι ακόμη, όχι όλοι ακόμη, γιατί είναι μια πορεία, μια εκπαίδευση. Είναι ένα πανεπιστήμιο, είναι ένα σχολείο, είναι ένα στρατόπεδο Θεού, είναι ένα νοσοκομείο Κυρίου που εκπαιδεύει, θεραπεύει, αλλά τινές εκ των τέκνων σου, όχι μόνο όπως όλοι σας έχουν την αλήθεια, αλλά τινές περπατούν και στην αλήθεια. Γι' αυτό τώρα σε παρακαλώ Κυρία, λέει ο Ιωάννης, εκλεκτή Κυρία, σου γράφω όχι κάτι καινούριο, κάτι που είπε ο Ιησούς Χριστός ευθύς εξ αρχής όταν ήρθε εδώ στη γη, να αγαπώμεν αλλήλους. Αυτή είναι η εντολή του Χριστού. Σε αυτή την εντολή κρέμεται ο νόμος και ο άνθρωπος που την εκτελεί γίνεται εκτελεστής του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και των εντολών του Θεού. Να αγαπώμεν αλλήλους. Αλλά όχι όπως θέλουμε, όπως νομίζουμε, όπως καταλαβαίνουμε, αλλά όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Και ο Χριστός μας αγάπησε όπως είμαστε, άθλοι, άχρηστοι, και μας αγαπάει και θα συνεχίζει να μας αγαπάει όπως με τα χάλια που έχουμε. Έτσι θέλει ο Χριστός και εμείς να αγαπάμε τους άλλους όπως είναι, με τα χάλια τους, με τα λάθη τους, με τις αδυναμίες τους. Εάν δε κάποιος ψάχνει να βρει τέλειους μέσα στην Εκκλησία, στο τέλος θα φύγει από την Εκκλησία, γιατί δεν υπάρχει τέτοια Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν αποτελείται από τελείους. Άσε που ο πρώτος ο οποίος είναι άχριστος είναι αυτός που ψάχνει να βρει τελείους. Είναι αυτός που κρίνει, κατακρίνει, είναι αυτός που διακρίνει. Με πνεύμα όμως όχι χάριτος και οικεσιών, αλλά με πνεύμα κατάκρισης και καταδίκης. Η Εκκλησία, η εκλεκτή Κυρία, δεν αποτελείται από τελείους. Αποτελείται από ατελείς, από αμαρτωλούς, που αγαπάνε όμως τον Χριστό,
που επικαλούνται το όνομα του Χριστού, που μετανοούν για τα λάθη τους, ξέρουν τις αδυναμίες τους, ζητάνε το αίμα του Ιησού Χριστού, γιατί ξέρουν ότι σε αυτή την εκκλησία υπάρχει μεσή της Καινής Διαθήκης και αίμα καθαρισμού που κράζει μέχρι περισσότερο από ότι του Άβελ. Αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού. Και αυτή την εκκλησία αγαπάει ο Χριστός. Αυτή είναι η εκλεκτή κυρία που μετανοεί γιατί πιστεύει στο Ευαγγέλιο, που μετανοεί γιατί ξέρει και ταπεινώνεται, που μετανοεί γιατί ξέρει τις παραβάσεις της και τις ανομίες της, γιατί η αλήθεια κατοικεί μέσα της. Αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού. Και έρχεται στη συνέχεια ο Ιωάννης να εξηγήσει τι θα πει αγαπάτε αλλήλους. Αυτή είναι η αγάπη, να περιπατώμεν όλοι κατά τα σεντολάς αυτού. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η αγάπη, να αγαπώμεν αλλήλους, να περπατάμε όλοι κατά τα σεντολάς αυτού. Δηλαδή να βοηθάει ο ένας τον άλλον, να στηρίζει ο ένας τον άλλον, να οικοδομεί ο ένας τον άλλον, να φροντίζει να μην βάζει σκάνδαλο και πρόσκομα ο ένας τον άλλον, ώστε όλοι μαζί, κι όσοι είσαστε δυνατοί, να προσέχετε τους αδυνάτους, να φροντίζει ο ένας τον άλλον, για να περπατάμε όλοι μαζί στην αλήθεια. Και η αλήθεια, το κύριο χαρακτηριστικό που έχει, είναι η αγάπη. Η αλήθεια είναι η πίστης, αλλά η πίστης ενεργείται μόνο διά της αγάπης. Αυτή είναι η αγάπη. Να βοηθάς και να δέχεσαι να σε βοηθάει ο άλλος, να περπατάμε όλοι μαζί στην αλήθεια. Πώς? Όπως ο Χριστός. Όπως ο Χριστός μας αγάπησε, που ενώ ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε Κύριος και διδάσκαλος, φόρεσε το προσώψιο, πήρε τη λεκάνη, γονάτισε στα πέδια, στα πόδια των μαθητών και τους έπλυνε τα πόδια, διδάσκοντάς τους. Παράδειγμα δίδω εις εσάς και εσείς να κάνετε το ίδιο. Αυτή είναι η εκλεκτή κυρία, που ο ένας πλύνει τα πόδια του άλλου και ο άλλος δέχεται να του πλύνει ο αδελφός του τα πόδια του. Ταπείνωσης είναι να σου πλύνω τα πόδια. Μεγαλύτερη ταπείνωση είναι να δεχτώ να μου πλύνεις τα πόδια. Δηλαδή, ταπείνωσης είναι να σε πλησιάσω και να σου πω, αδερφέ μου, έλα να τα κάνουμε καλύτερα. Μεγαλύτερη ταπείνωση είναι να δεχτώ να έρθεις εσύ να μου πεις, αδερφέ μου, έλα να τα κάνουμε καλύτερα από ό,τι εσύ νομίζεις. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτό είναι αγαπάω, αγαπώ με αλλήλους. Και αυτή η αγάπη εξοδιώκει το φόβο, γιατί αυτή η αγάπη είναι τελεία αγάπη. Η τελεία αγάπη είναι η αγάπη που μας αγάπησε ο Χριστός. Η τελεία αγάπη είναι η αγάπη που μας αγαπάει ο Χριστός. Η τελεία αγάπη είναι όταν αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως μας αγάπησε ο Χριστός. Αυτή είναι η τελεία αγάπη. Και τότε η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Τότε έχουμε σαν εκλεκτή κυρία, σαν τοπική εκκλησία, ένα άλλο πνεύμα. Όχι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού, για να περπατάμε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί στα ίχνη του Χριστού. Και αυτή η αγάπη θα μας φυλάξει από τις παγίδες του διαβόλου, που δελεάζει, απειλεί, πλανάει, κατηγορεί, απογοητεύει. Αυτές είναι οι μεθοδίες του διαβόλου. Να σε πλανήσει, να σε φοβήσει για να φύγεις, να σε δελεάσει για να πας κοντά του, να σε απογοητεύσει για να μην έχεις πρόσωπο να κοιτάς το Θεό. Όμως αυτή η αγάπη, η αγάπη του Χριστού που συσφίγγει μας, η αγάπη του Χριστού που, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, υπερβαίνει πάσα λογική, πάντα νου,
αυτή η αγάπη όταν μας οδηγεί στην αλήθεια, μας φέρνει θρίαμβο στη ζωή μας. Και αν κάτι ο Χριστός θέλει σήμερα και κάθε μέρα, είναι η εκλεκτή κυρία Του να θριαμβεύσει. Και εμείς το θέλουμε. Να βρούμε χάρη από το Θεό. Να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Μέσα στα λάθη μας, στις σκέψεις μας, στους διαλογισμούς μας, στις αμφιβολίες μας, στις απογοητεύσεις μας, να θριαμβεύουμε. Και θα θριαμβεύσουμε όταν αυτή η αγάπη πλημμυρίζει την καρδιά μας, καθώς εκχέεται από τον Πατέρα Θεό δια Πνεύματος Αγίου μέσα μας. Μόνο με αυτή την αγάπη θα σε θριαμβευτείς. Μόνο με αυτή την αγάπη θα μπορείς να διακρίνεις το τίμιον από το αχρίου. Μόνο αυτή η αγάπη θα μας πάει στον ουρανό. Γιατί αν λαλώτας γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων και δεν έχω αυτή την αγάπη, είμαι χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάσσων. Εάν έχω όλη τη γνώση, όλη την προφητεία, γνωρίζω όλα τα μυστήρια και δεν έχω αυτή την αγάπη, είμαι μηδέν. Και αν διανύμω όλα τα υπάρχοντά μου για το Χριστό και, και το σώμα μου το κάψω για το Χριστό και δεν έχω αυτή την αγάπη, δεν ωφελούμε πουθενά. Αυτή η αγάπη θα μας φέρει στο θρίαμβο. Αυτή την αγάπη είχε ο Ιησούς του Ναβί προς το Θεό, προς το Λόγο Του, προς τον Μωυσή, προς το λαό Του, προς την οικογένειά Του, προς τον εαυτό Του. Αυτή τη μοναδική αγάπη. Την αγάπη αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Και αυτή η αγάπη είναι απολύτως απαραίτητη τις έσχατες ημέρες για τις οποίες ο Ιησούς Χριστός απάντησε στους μαθητάς Του όταν Του ρώτησαν πότε έρχεται το τέλος και Τους είπε βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Γιατί πολλοί πλάνοι εισήλθαν στον κόσμο που δεν ομολογούν Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή. Ήρθε την πρώτη φορά εν σαρκή για γεννημένος εκ της σαρκός. Και θα έρθει και τη δεύτερη φορά εν σαρκή με το νέο σώμα που έχει σάρκα και οστά αλλά είναι αιώνιο. Γιατί? Γιατί όχι γιατί είναι ο Θεός, όχι γιατί είναι ο Υιός του Θεού, όχι γιατί είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά γιατί ενώ ήταν όλα αυτά, όταν ρώτησε και μας ρωτάει ο Θεός, και σας παρακαλώ αυτό είναι το μήνυμα, ποιος θα υπάγει δί μας, αυτό είναι το μήνυμα, ποιος θα υπάγει δί μας, όταν ρώτησε ο Πατέρας, οι άγγελοι κοιταχτήκανε, όλα τα επουράνια όντα κοιταχτήκανε και ο Υιός του Θεού είπε «Ιδού εγώ έρχομαι με χαρά, ο Θεέ, να κάνω το θέλημά Σου» και ήξερε ποιο ήταν το θέλημά Του. Να πεθάνει πάνω στο σταυρό επικατάρατος. Ήξερε ποιο ήταν το θέλημά Του, να τον φτύσουν, να τον ονειδήσουν, να τον τριχωμαδίσουν, να τον ξεφτυλίσουν, να τον σταυρώσουν. Ήξερε ποιο είναι το θέλημά Του. Αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Γι' αυτό με χαρά έρχομαι και με χαρά θα κάνουμε το θέλημα του Χριστού, μόνο αν κοιτάξουμε σήμερα τη μέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Με ακούτε? Μόνο αν κοιτάξουμε την ώρα και την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας, τότε θα πούμε κι εμείς «Ιδού έρχομαι με χαρά, ο Θεέ, να κάνω το θέλημά Σου». Γιατί? Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή
εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, απαρνήθηκε τον εαυτό του. Πώς, λαβών δούλου μορφή. Πώς, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Πώς, και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Και στη συνέχεια ταπείνωσε τον εαυτό του. Πώς, το μεγάλο μυστικό, γενόμενος υπήκοος στο λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό, όχι γιατί ήταν Θεός, όχι ήταν λόγος του Θεού, όχι γιατί ήταν ο παντοδύναμος, αλλά γιατί εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός τον υπερύψωσε και έδωκε εις αυτόν το υπερπάνω όνομα και τον ονόμασε Κύριο. Γι' αυτό σε ονομάζει και σένα εκλεκτή Κυρία. Γιατί πήρες αυτή την απόφαση να πεις ιδού ο Θεέ, έρχομαι με χαρά να κάνω το θέλημά σου. Επειδή ελπίσεις ότι αυτός πρωτότοκος ανεστημένος άνθρωπος στέκεται στα δεξιά του Πατρός και προσεύχεται για μας, και εσύ ελπίζεις ότι όταν θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού, και εσύ Εκκλησία πρωτοτόκων θα συναντήσεις το Χριστό σου πρόσωπο προς πρόσωπο και θα είσαι όμοιος με Αυτόν. Μας έχει φτιάξει να είμαστε όμοιοι, όχι τώρα, να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Τώρα τι είμαστε, ή Θεού, εις ελπίδαν ζώσα μας αναγέννησε. Δεν είμαστε όμοιοι με τον Θεό. Ελπίζουμε ότι θα γίνουμε με την αρπαγή της Εκκλησίας, όταν θα στεκόμαστε και θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Τώρα είμαστε τέκνα Θεού, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα μας υιοθετήσει. Τώρα είμαστε τέκνα υιοθεσίας, προς υιοθεσίαν. Τώρα έχουμε υπόσχεση τον αραβώνα του Πνεύματος του Αγίου. Και γι' αυτό μπορούμε να πούμε, έρχομαι με χαρά ο Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Γιατί όπως ο Χριστός ήξερε, θα με συλλάβουνε, θα με ταλαιπωρήσουνε, θα με σταυρώσουνε, θα πεθάνω, θα με θάψετε, την τρίτη μέρα θα με αναστηθεί. Αλληλούια. Έτσι και εσύ, την τρίτη μέρα θα αναστηθείς και θα συναντήσεις τον πρώτον που θα συναντήσεις, είναι τον Χριστό που θα έρθει να σε παραλάβει και θα είσαι όμοιος με Αυτόν. Γι' αυτό έχουμε χαρά μέσα μας. Γιατί έφτασε το πλήρωμα των καιρών. Είμαστε η τελευταία γενιά. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Γι' αυτό πρόσεχε να προσέχουμε. Βλέπετε, μη σας πλανήσει της. Ποια είναι η προσπάθεια του διαβόλου? Να μας διαλύσει, να μας κατασυντρίψει, να μας κατανικήσει. Και πώς θα καταφέρει? Με την πλάνη, με το ψέμα, με την κατηγόρια, με το δελεασμό, με την απειλή, με την απογοήτευση. Δεν ζει ο Χριστός, τίποτα δεν κάνει για σένα. Και εμείς του λέμε ζει ο Χριστός και ζει ψυχή μας και θα έρθει να μας παραλάβει. Αμήν.